Πανικός. Η Ουκρανία δέχεται σφοδρή ρωσική επίθεση και οι Ουκρανοί εγκατέλειψαν στο πεδίο μάχης 200 νεκρούς. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας κατέστρεψαν ένα ντρόν που εκτόξευσαν οι Ουκρανικές δυνάμεις προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, δήλωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών των μελών της Συμμαχίας επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία στον δρόμο της προς τη Συμμαχία, καθώς και την άμυνά της στον πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, οι Ουκρανοί εγκατέλειψαν στο πεδίο της μάχης 200 νεκρούς στρατιώτες. Ο Ουκρανικός στρατός άφησε λοιπόν περίπου 200 στρατιώτες νεκρούς κατά τη διάρκεια μιας πανικόβλητης αποχώρησης από τις θέσεις του κοντά στο Ντονιέτς, δήλωσε ο Γιάν Γκαγκίν, σύμβουλος του ηγέτη του Ντονιέτς. Οι εγκατελελειμμένες Ουκρανικές θέσεις κοντά στο Ντονιέτς είναι γεμάτες με τεράστιο αριθμό πτωμάτων Ουκρανών στρατιωτών που έμειναν πίσω. Ο εχθρός δεν προσπάθησε καν να τους εκενώσει, καθώς τράπηκαν σε φυγή από την περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει περίπου 200 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες, είπε ο Γκαγκίν σε συνέντευξή του για τη Ρωσία για το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Πρόσθεσε δε ο ίδιος ότι οι ρωσικές δυνάμεις θάβουν τώρα τα πτώματα των νεκρών Ουκρανών στρατιωτών. Ο Γκαγκίν είπε νωρίτερα ότι αυτό το μήνα ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που ήταν θαμμένοι σε χαρακόμματα στην πρώτη γραμμή της άμυνας κοντά στο Ντονιέτς είχε μειωθεί τουλάχιστον 3 φορές λόγω της διαφυγής τους. Παρεπιπτόντως, ο ρωσικός στρατός επιτίθεται λισαλέα στην Αυδίευκα, μια πόλη στην Ανατολική Ουκρανία, όχι μακριά από τον Ντονιέτς, εδώ και 2 εβδομάδες. Τέλος, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου ανέφερε πριν από λίγες μέρες ότι οι Ρώσοι έχουν σημειώσει σοβαρή πρόοδο. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Βιτάλι Μπαραντάς, επιβεβαίωσε ότι οι μάχες γίνονται σκληρότερες και ότι οι Ρώσοι προχωρούν από όλες τις κατευθύνσεις. Ένας εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν επανειλημμένα προσπαθήσει να ανακαταλάβουν τις προωθημένες θέσεις στην περιοχή αυτή, αλλά μετά την αποτυχία των αντιπιθέσεων αποσύρονται μαζικά προς τα πίσω. Ρωσικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει διαρρήξει το μέτωπο σε πολλά σημεία και προελάβει. Το Κουπιάνς βρίσκεται επίσης κάτω από σφοδρά πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.